Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα και βεβαίως θα μας απασχολήσει και το πώς από εδώ και στο εξής το ελληνικό χρηματιστήριο θα κινηθεί και μετά την ολοκλήρωση των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα συζητήσουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC με τον κύριο Βαγγέλη Χαρατσή, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Beta Χρηματιστηριακή. Κύριε Χαρατσή, να σας καλωσορίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε έτσι και την εικόνα των επενδυτών και το πώς οι χρηματιστές βλέπουν αυτή τη στιγμή την κατάσταση και σίγουρα έρχεται πολλές περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα γενικά και με το Eurogroup, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 του μήνα, το οποίο ναι μεν χαρακτηρίστηκε ως ένα καλό Eurogroup σε καλό κλίμα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι οι εκκρεμότητες και μετά τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών παρέμειναν ανοιχτές. Τα 2 δις δεν εκταμιεύτηκαν, δεν αποφασίστηκε αυτό και επιπλέον τα 10 δις τα οποία προορίζονται για τις ελληνικές τράπεζες ακόμα δεν έχουν μπει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παρ' όλα αυτά, τα μηνύματα από την κυβέρνηση και από τους τραπεζίτες είναι θετικά. Εσείς πώς το βλέπετε ωστόσο, γιατί αυτό το οποίο μας δείχνει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι ότι υπάρχει μια βεβαιότητα τελικά για την πορεία των ανακεφαλαιοποιήσεων. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να το πω ακριβώς αβεβαιότητα. Πιο πολύ αυτή η εμπλοκή. Ανησυχία ίσως. Εντάξει, είναι σχετικά χαμηλή η όγκη συναλλαγών με τους οποίους υποχωρεί αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο. Όπως επίσης θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι για να μπορέσουν αυτές οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να καλυφθούν, οι τιμές θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικές από τις τιμές οι οποίες διαμορφώνονται στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Συνεπώς, είναι φυσικό επακόλουθο να δέχονται οι τραπεζικές μετοχές κάποιες πιέσεις. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς είναι ένα επώδυνο στάδιο το οποίο θα περάσει η αγορά μας, αλλά με το που θα ολοκληρωθούν οι ανακεφαλαιοποίησεις, οπωσδήποτε σταδιακά θα αρχίσει να επανέρχεται η ομαλότης και όσον αφορά το χρηματιστήριο, αλλά και όσον αφορά την οικονομία γενικότερα. Διότι ο τραπεζικός κλάδος, κακά τα ψέματα, είναι η καρδιά της οικονομίας. Δεν γίνεται να λειτουργήσει η οικονομία χωρίς τράπεζες. Και οπωσδήποτε και το χρηματιστήριο είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει σημαντική βαρύτητα και παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του χρηματιστήριου. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών τηρούσε μια στάση αναμονής από την εποχή που μπήκαν τα capital controls έως και τώρα, περιμένοντας να γίνει ανακεφαλαιοποίηση για να πάρουν τις όποιες επενδυτικές τους αποφάσεις έχουν να πάρουν γύρω από τις επενδύσεις στη χώρα μας, στο χρηματιστήριο. Βέβαια, εξακολουθούν να κρατούν μια στάση αναμονής, γιατί σαφώς είναι πολλά τα χρήματα τα οποία θα μπουν στις ελληνικές τράπεζες και δεν μπορούν να τα εμπιστευτούν οι ιδιώτες επενδυτές σε μια χώρα η οποία δεν ξέρουν αν έχει διαφύγει αν δεν έχει διαφύγει των κινδύνων. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αρνητικά, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει μια αβεβαιότητα σε αυτό το θέμα, γιατί υπήρξε ακόμα μία εβδομάδα καθυστέρηση. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πλήγμα στην εμπιστοσύνη αυτό και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει κλονιστεί πάρα πολύ. Έχει κλονιστεί με την τραπεζική αργία και την επιβολή των capital controls και όλη αυτή την αναστάτωση η οποία μας οδήγησε την οικονομία στο να γυρίσει σε ύφεση και ουσιαστικά έχουμε μπει πλέον σταδιακά σε μια διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Αυτό το οποίο βέβαια θα οδηγήσει τελικά και στην άρση των capital controls. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Δηλαδή μπορεί να χαλάσει μέσα σε ένα βράδυ, αλλά θέλει πολύ μεγάλο διάστημα για να αποκατασταθεί. Σίγουρα οι καθυστερήσεις αυτές που προκύπτουν είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Απ' την άλλη πλευρά, θέλω να ελπίζω ότι είναι μια μικρή καθυστέρηση μιας εβδομάδος. Είναι θετικό το ότι αποσυνδέθηκε η εκταμείευση των 10 δις από την έγκριση από την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, οπότε ουσιαστικά απελευθερώνεται αυτή η διαδικασία και θέλω να ελπίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα και θα μπορέσουν να εκταμιευθούν τα χρήματα για να προχωρήσουν και οι τράπεζες ελεύθερα στην ανακεφαλαιοποίησή τους. Νωρίτερα συνδέσατε την πτώση των ελληνικών τραπεζών με την ανακεφαλαιοποίηση και με την διαμόρφωση των τιμών των αυξήσεων. Αυτή η πτώση, θα ήθελα να μας το εξηγήσετε λίγο, αυτή η πτώση την οποία παρατηρούμε στις τραπεζικές μετοχές, αυτή η πτώση θα μας φέρει και πιο κοντά στις επιτυχείς αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, γιατί ακούμε και αυτή την άποψη. Επειδή ουσιαστικά θα γίνει σε χαμηλότερες τιμές. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση στις αγορές. Όταν πρόκειται να γίνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μια τιμή η οποία θα είναι πιο ελκυστική, από τη μια πλευρά προσπαθείς να προσελκύσεις κεφάλαια επενδυτών οι οποίοι δεν έχουν μετοχές. Απ' την άλλη πλευρά, άλλοι οι οποίοι έχουν μετοχές κοιτάνε να το εκμεταλλευτούν αυτό, ρευστοποιώντας μέρος των μετοχών
των οποίων έχουν σε ψηλότερη τιμή, με την προοπτική να συμμετάσχουν. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με κάποιες τόσο μεγάλες αυξήσεις, είναι λογικό κάποιοι επενδυτές να κοιτάνε να εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να πετύχουν ένα γρήγορο βραχυχρόνιο κέρδος. Και βέβαια, κυκλοφορούν διάφορες φήμες, διάφορες τιμές, ας πούμε, στην αγορά. Η εκτίμηση είναι ότι οι τιμές θα είναι αρκετά ελκυστικές, δηλαδή ότι θα είναι περίπου στο 0,30 με 0,40 του tangible book, που λένε. Και έτσι θα βγουν οι τιμές των αυξήσεων. Οι τιμές των αυξήσεων θα προσδιοριστούν με βάση τη διαδικασία του book building. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια γενική εκτίμηση στην αγορά, λίγο πολύ του πού θα βρεθούν οι τιμές των μετοχών. Mm-hmm. Και η κάθε περίπτωση βέβαια είναι διαφορετική. Πάντως, η εκτίμηση της αγοράς, βέβαια έχουν υποχωρήσει αρκετά οι μετοχές το τελευταίο διάστημα, αλλά ήταν ότι θα είναι αρκετά χαμηλότερα από τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί στο χρηματιστήριο τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Πειραιώς, η οποία είναι πρώτη η οποία άνοιξε το βιβλίο προσφορών, βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει σε αρκετές παρατάσεις της ημερομηνίας κλεισίματος. Αυτό μας δείχνει ότι δεν μαζεύονται τα κεφάλαια. Κοιτάξτε, εμένα μου φαίνεται λογικό να έχει προχωρήσει σε παρατάσεις, διότι υπήρχε μία, ας πούμε, αυτή η καθυστέρηση η οποία προέκυψε. Ναι. Ουσιαστικά έκανε ίσως κάποιους επενδυτές οι οποίοι είχαν δεσμευθεί και είχαν την πρόθεση να συμμετάσχουν ή να κρατήσουν μια στάση αναμονής, να μαζευτούν, ας πούμε. Νομίζω ότι εφόσον ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, από εκεί και πέρα ο δρόμος θα ανοίξει για να προχωρήσει κανονικά η αύξηση. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά τους Έλληνες μικροεπενδυτές, οι οποίοι θα ήθελαν να συμμετέχουν στις ανακεφαλαιοποίησεις των ελληνικών τραπεζών. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα. Και τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπουμε από τις τρεις εκ των τεσσάρων τραπεζών είναι ότι τα ποσά τα οποία απαιτούνται στα βιβλία προσφορών για να συμμετέχει κάποιος στην αύξηση του κεφαλαίου είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή είναι από 100.000 και πάνω. Και μάλιστα η Eurobank νομίζω ότι είχε αρχικά στις 500.000 και μετά το μείωσε. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η άνηση μεταχείριση των επενδυτών? Κοιτάξτε, η κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της πολιτική. Προσπαθούν να μαζέψουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα και όσο δυνατόν πιο εύκολα και βέβαια με επιτυχία τα κεφάλαια αυτά. Είναι καθαρά θέμα στρατηγικής της κάθε τράπεζας. Κάποιος μπορεί να προτιμάει να απευθυνθεί σε 5-10 μεγάλους επενδυτές και να μαζέψει τα χρήματα. Κάποιος άλλος προτιμάει να βάλει, ας πούμε, και τους μικροεπενδυτές μέσα στην όλη διαδικασία. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι οι μικροεπενδυτές καταρχάς είχαν το πρόβλημα με τα capital controls. Συνεπώς, από το χρηματιστήριο δεν μπορούν να αγοράσουν και να εκμεταλλευτούν τις τιμές αυτές που έχουν διαμορφωθεί, ούτε όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, διότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Οπότε μπορούν να το κάνουν μόνο με έμβασμα από το εξωτερικό, με μετρητά που είχαν στο σπίτι ή με τα υπόλοιπα τα πιστωτικά που έχουν στις χρηματιστηριακές εταιρείες. Mm-hmm. Συνεπώς, ένας ιδιώτης επενδυτής, η μόνη περίπτωση για να μπορέσει να συμμετάσχει, είναι μέσω της διαδικασίας του book building. Πράγματι, είναι έτσι όπως το είπατε, οι τράπεζες έχουν βάλει κάποια υψηλά μίνιμουμ, όχι όλες, και χωρίς βέβαια αυτό να είναι κάτι επίσημο το οποίο να έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, είναι με βάση τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Με βάση τις συζητήσεις, σαφώς. Και σε ό,τι αφορά την Εθνική, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κι εσείς, ακούγεται ότι θα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια επικοινωνία με την Εθνική. Ναι. Η Εθνική είναι πιο... Είναι σε μεγαλύτερη ανάγκη η Εθνική Τράπεζα. Είναι θέμα... Δεν θα το λέγω ότι είναι σε μεγάλη ανάγκη, διότι δεν περιμένει να στηρίξει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τους μικροεπενδυτές. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Η Εθνική, από ό,τι με ενημερώσανε, θα ζητήσει χρήματα και από τους μικροεπενδυτές. Mm-hmm. Και το 1.000 ευρώ που λέτε το άκουσα και εγώ, χωρίς να μου το έχουν πει από την Εθνική, αλλά γενικώς θα είναι ανοιχτό για τους μικροεπενδυτές. Σε αντίθεση βέβαια με την Αλφα, την Πειραιώς και την Eurobank, που είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι για τους μικροεπενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις, εξαιρούνται των capital controls. Δηλαδή, κεφάλαια τα οποία μας καταθέτει κάποιος που είναι ειδικά για τις αυξήσεις, εμείς τα δεχόμαστε. Οπότε υπάρχει αυτό. Ενώ εάν μας καταθέσει χρήματα, ας πούμε, στην χρηματιστηριακή εταιρεία για να αγοράσει μετοχές εθνικής από το χρηματιστήριο, εφόσον δεν είναι η κατηγορία που είπαμε πριν, έμβασμα από το εξωτερικό κτλ., τότε επιστρέφουμε πίσω. Εάν είναι για το διαδικασία του book building, τα δεχόμαστε. Οπότε υπάρχει αυτή η εξαίρεση και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων μικροεπενδυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η εξαίρεση και επίσης
Είναι σημαντικό, διότι έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος έχει εγκλωβισμένα κάποια κεφάλαια τα οποία ενδεχομένως ήθελε να επενδύσει, του δίνεται η διέξοδος, διότι πλέον, εφόσον του δίνεται η δυνατότητα να αγοράσει τραπεζικές μετοχές, κάποια στιγμή, αν θα τις ρευστοποιήσει, μπορεί τα κεφάλαια αυτά να τα χρησιμοποιήσει, να πάει να αγοράσει κάποιες άλλες μετοχές, να πάει να αγοράσει κάποιο ομόλογο ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Οπότε, μέσω της συμμετοχής της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, στη συνέχεια του παρέσχεται η δυνατότητα να συμμετέχει σε άλλες τοποθετήσεις. Ναι, έτσι, μετατρέπεται δηλαδή, είναι ένας μηχανισμός, ας πούμε, μετατροπής, αν θέλετε, του παλαιού χρήματος σε νέο, με τη συμμετοχή στις αυξήσεις. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Οι τέσσερις τράπεζες ζητούν κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές για να καλύψουν τις κεφαλαϊκές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που δεν καλύψουν τα ζητούμενα ποσά, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Εκεί θα δούμε την συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ακριβώς. Προηγείται, σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές ομολόγων, κάποιες έχουν ολοκληρωθεί. Τις Πειραιώς έχει ολοκληρωθεί, έχουν βγει και τα ποσά. Της Αλφα Μπανκ, αν δεν κάνω λάθος, η προθεσμία λήγει αύριο. Σε περίπτωση λοιπόν που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στις ελληνικές τράπεζες, εκεί τι γίνεται και υπάρχει κάποιο αντίκτυπο στους ομολογιούχους? Κοιτάξτε, οι ομολογιούχοι θα εξαρτηθεί από τις... είναι αυτές, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δηλαδή δεν αντιμετωπίζονται όλες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, στην περίπτωση της Eurobank, για παράδειγμα, είναι εθελοντική. Ναι. Στην περίπτωση της Πειραιώς, καθίσταται υποχρεωτική υπό την προϋπόθεση ότι πιάνουν κάποιο ποσοστό. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι γενικό για όλους. Είναι προς το συμφέρον, νομίζω, των ομολογιούχων να δώσουν τις ομολογίες αυτές και να τις ανταλλάξουν. Ειδικά αυτών οι οποίοι έχουν αυτές τις ομολογίες, οι οποίες είναι μειωμένης εξασφάλισης. Ναι, διότι οι τιμές οι οποίες είχαν διαμορφωθεί ήταν πολύ χαμηλά. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και περιπτώσεις που, εάν δεν τις δώσουν εθελοντικά και τελικώς προκύψουν αυτές οι ρήτρες οι συλλογικές, mm-hmm. Εκεί θα πάρουν το τίμημα και θα φύγουν από την διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο, ας πούμε, στην περίπτωση της Πειραιώς, εάν είχε κανείς αυτά τα μειωμένες εξασφάλισης, ήταν 9%, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οπότε είναι καλύτερο για αυτόν να συμμετέχει στην αύξηση, ευελπιστώντας ότι με τις μετοχές που θα πάρει όταν θα τις ρευστοποιήσει θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, οπότε, ολοκληρώνονται οι ανακεφαλαιοποίησεις θεού θέλοντος μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου το αργότερο, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, τι ακριβώς περιμένουμε και σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο και σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο? Θέλω να μου απαντήσετε το συγκεκριμένο ερώτημα, αλλά όχι τώρα. Πρέπει να περάσουμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Βαγγέλη Χαρατσή, για να δούμε όλα τα υπόλοιπα θέματα που προκύπτουν και εν μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων και της εν μέσω απολειών στον τραπεζικό κλάδο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Βαγγέλη Χαρατσή εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε θέματα που αφορούν το χρηματιστήριο και τις ελληνικές τράπεζες. Κύριε Χαρατσή, νωρίτερα έτσι τα πιάσαμε πιο γενικά τα πράγματα. Είδαμε τι γίνεται και σε ό,τι αφορά την πιθανή συμμετοχή των Ελλήνων μικροεπενδυτών στις ανακεφαλαιοποίησεις. Πάντως, αυτό το οποίο έχει βάλει ως στοίχημα σε αυτή τη φάση η ελληνική κυβέρνηση είναι να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη με την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να φτάσουμε και πάλι σε μία επιστροφή της δανειοδότησης ίσως των τραπεζών προς την πραγματική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις και μία σταθεροποίηση της πραγματικής οικονομίας. Αυτό πάει μακριά. Πότε να το αναμένουμε, γιατί οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν διεξόδους? Ναι, αυτό θα το λέγει κανείς επιστροφή στην ομαλότητα. Διότι Ακριβώς. Η ομαλότηση είναι ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Οι τράπεζες ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε έναν μηχανισμό πληρωμών mm-hmm. και τίποτε περισσότερο. Νομίζω ότι η ανακεφαλαιοποίηση είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα,
Νομίζω ότι ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, οι δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία στο βαθμό που θα είναι επιθυμητό, είναι δύσκολη. Συνεπώς θα πρέπει να βρεθούν και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές μορφές? Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ομολογιακές εκδόσεις. Μία κίνηση που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, πριν προκύψει η τελευταία πολιτική κρίση που, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησε αυτήν όλη την εμπλοκή. Είχαμε δει αρκετές ελληνικές εταιρείες να προχωρούν σε ομολογιακές εκδόσεις και να καλύπτουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Είχαμε περίπου γύρω στα 5 δις, αν θυμάμαι καλά, μεγάλες ελληνικές εταιρείες όπως η Motor Oil, τα ελληνικά πετρέλαια, η ΔΕΗ, η Frigo Glass, η Intralot και άλλες, ας πούμε, μπόρεσαν και σήκωσαν χρήματα. Συνεπώς, καθώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη, θα πρέπει και άλλες ελληνικές εταιρείες να κοιτάξουν να προσελκύσουν κεφάλαια και να καλύψουν χρηματοδοτικές τους ανάγκες με ομολογιακές εκδόσεις. Είναι μια τάση αυτή η οποία ούτως ή άλλως προωθείται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η χρηματοδότηση της οικονομίας στην Αμερική γίνεται κυρίως από τις κεφαλαιαγορές κατά ένα ποσοστό, ας πούμε, 70% και 30% από τις τράπεζες, στην Ευρώπη είναι ακριβώς το ανάποδο. Και είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται πανευρωπαϊκά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κεφαλαιαγορές. Κάτι το οποίο βέβαια στη δική μας περίπτωση είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να δείξουν ενδιαφέρον οι επενδυτές για την ελληνική οικονομία και για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να μπορέσουν να διοχετεύσουν κεφάλαια τα οποία θα μας βοηθήσουν εμάς να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Μάλιστα. Πάντως, οι μεγάλες εταιρείες σίγουρα είναι σε μια πιο πλεονεκτική θέση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, είναι μεγάλο και εδώ το θέμα, δεν μπορούμε να το πιάσουμε τώρα. Αλλά σίγουρα οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται μέχρι να καταφέρουν οι ελληνικές τράπεζες να. Κοιτάξτε, είχε γίνει μια προσπάθεια και με το χρηματιστήριο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου να μπορούν και μικρότερες εταιρείες να βγάζουν ομολογιακές εκδόσεις. Πώς το βλέπετε αυτό σαν πρόταση? Το βασικό είναι να υπάρξει εμπιστοσύνη. Να υπάρξει εμπιστοσύνη των επενδυτών και διάθεση ανάληψης κινδύνου για να χρηματοδοτήσουν ελληνικές επιχειρήσεις. Από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, πρέπει να υποχωρήσουν και τα επιτόκια σε κάποια επίπεδα που να είναι εφικτό για μια εταιρεία να πάει να χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι πρώτες ελληνικές εταιρείες που βγήκαν από τις μεγάλες που είπαμε πριν, βγήκαν με επιτόκια της τάξης 9-10%. Με την εξομάλυνση της οικονομίας και τα πρώτα σημάδια ότι η οικονομία πήγαινε να βγει από την ύφεση, οι αποδόσεις αυτές είχαν υποχωρήσει στο 6-7%. Οπότε αμέσως άρχισε να γίνεται πιο ελκυστικό και για άλλους να μπουν και να σηκώσουν κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν. Είναι λοιπόν καθοριστικό το θέμα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, το οποίο θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Οπωσδήποτε τα επίπεδα στα οποία βρίσκονται και τα επιτόκια των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου είναι ένας οδηγός όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι επενδυτές τον κίνδυνο της χώρας μας, το ελληνικό ρίσκο που λένε. Οπότε πρέπει και αυτά αντίστοιχα να υποχωρήσουν. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα και μπορεί και παρεμβαίνει κάνοντας αγορές, οπωσδήποτε είναι και αυτό κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, να καταφέρει σε αυτή τη φάση να συμμετέχει και αυτή στο πρόγραμμα αυτού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εσείς πότε θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει? Με την ολοκλήρωση των ανακεφαλοποιήσεων, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα μας οδηγήσουν τελικά σε αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Αυτό έχει να κάνει με την αξιολόγηση του πώς εμείς ακολουθούμε το πρόγραμμα και τα συμφωνηθέντα με την συμφωνία που κάναμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τον Αύγουστο. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε συνεπείς και στις δεσμεύσεις μας και ακολουθούμε αυτό το πρόγραμμα αναδιάθρωσης, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι με τη συμφωνία αυτή να ακολουθήσουμε, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να γίνουν και οι όποιες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τεράστιο βέβαια θέμα εδώ είναι και η αναδιάθρωση του χρέους, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας και όσον αφορά το ρίσκο της χώρας γενικότερα,
αλλά και όσον αφορά όλες τις εξελίξεις γύρω από τα υπόλοιπα τα οποία συζητήσαμε. Μάλιστα, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους, για την αναδιάρθρωσή του. Σαφώς η ελληνική κυβέρνηση το ζητάει και θα είναι ένα συν για την Ελλάδα μια όποια διευθέτηση στο απότερο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι η αναδιάρθρωση του χρέους δεν είναι αυτό που μας αφορά. Το θέμα είναι να υλοποιήσουμε τα προαπαιτούμενα, να διορθώσουμε τα ελλείμματά μας και η διευθέτηση του χρέους είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και. Σε δεύτερο χρόνο. Ναι, σε δεύτερο χρόνο. Σαφώς και είχε και κάτι δηλώσει ο κ. Τσακαλώτος, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό, που έκανε κάποιες παρουσιάσεις στο Λονδίνο χθες. Ναι. Εκτίμησε ότι πριν το τέλος του χρόνου δύσκολο να έχουμε κάποιες... Λοιπόν, μιας και το φέρνετε στο τραπέζι, θα σας ρωτήσω, είναι εφικτό να δούμε μέσα σε ένα χρόνο και λιγότερο από ένα χρόνο την Ελλάδα να βγαίνει στις αγορές? Στα μέσα του 2016, είπε ο κ. Τσακαλώτος, από εκεί και πέρα. Γιατί. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και είδαμε πώς το 2014, μετά από τόσα χρόνια, κατάφερε η Ελλάδα έτσι λίγο να φανεί στις διεθνείς αγορές. Τώρα πήγαν τα πράγματα πίσω. Είναι δυνατόν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να γίνει? Να το πω διαφορετικά. Γιατί όχι, όταν πριν από ένα χρόνο ήμασταν στις αγορές? Γιατί να μην μπορούμε να ξαναβγούμε μετά από ένα χρόνο? Από τη στιγμή που αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, με το κατάλληλο τίμημα βέβαια, θα είναι διατεθειμένοι να μας χρηματοδοτήσουν. Μάλιστα. Ειδικά εάν έχει γίνει μια συμφωνία με το χρέος, όπου εκεί ο κίνδυνος της χώρας θα έχει, ας πούμε, υποχωρήσει σημαντικά, νομίζω ότι είναι εφικτό, ναι. Ναι, απλά επειδή μας πήγε πολύ πίσω αυτή η κατάσταση αυτό το 7μηνο του 2015 και μας πήγε χρόνια πίσω, το θέμα είναι ότι αν είχαμε μία ένδειξη ότι είμαστε σε καλό δρόμο και γίνονται συμφωνίες, που ναι, μεν είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά παρόλα αυτά ακόμα υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Αυτό ίσως κάνει κάποιους πιο διστακτικούς στο να πιστέψουν ότι τελικά η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει στις αγορές το 2016. Από την άλλη πλευρά, ίσως και με πολύ μικρά ποσά θα μπορούσε να τονώσει έστω την ψυχολογία. Θα ήταν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους. Ναι. Ναι, είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης εδώ και βέβαια ήταν τεράστιο πλήγμα η τραπεζική αργία και το κλείσιμο των τραπεζών. Σαφώς. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο στο ελληνικό χρηματιστήριο και να δούμε πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί το επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε από την τρέχουσα κατάσταση. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται μια πτώση στις τράπεζες. Μέχρι την ολοκλήρωση των ανακεφαλοποιήσεων, μπορεί να συνεχιστεί τέτοια πτώση? Πώς περιμένετε εσείς να κινηθεί η αγορά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικώς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έντονη μεταβλητότητα στις τραπεζικές μετοχές. Και αυτό είναι διότι, καταρχάς, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία οι τράπεζες προσπαθούν να σηκώσουν. Είναι πάρα πολλά τα χαρτιά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι και αρκετοί επενδυτές οι οποίοι για διάφορους λόγους, πάω στην πλευρά της προσφοράς τώρα, ποιοι θα βγουν πολιτές στις τραπεζικές μετοχές. Υπάρχουν, ας πούμε, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είχαν τα ομόλογα των τραπεζών και υποχρεωτικά θα βρεθούν σε μετοχές. Αυτοί τις μετοχές αυτές δεν μπορούν να τις κρατήσουν. Κάποιοι από αυτούς βέβαια, έτσι, γιατί κάποιοι άλλοι μπορούν να μπορούν. Θα πρέπει, ας πούμε, να βγουν να ρευστοποιήσουν. Αυτοί είναι κάποιοι πιθανοί πολιτές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι, επενδυτές, οι οποίοι έχουν κερδοσκοπικά αγοράσει αυτά τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ή αυτά τα perpetual τα λεγόμενα, τα οποία αναμένεται να τα μετατρέψουν σε μετοχές. Αυτοί, επειδή οι τιμές είχαν διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αγοράζουν τις μετοχές από τις αυξήσεις σε κάποια καλύτερη τιμή από τους υπόλοιπους. Δεν αποκλείεται και αυτοί να τους δούμε να βγαίνουν για να πραγματοποιήσουν ένα γρήγορο κέρδος. Δεδομένου ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τα αγοράζουν σε τιμές χαμηλότερες κατά 50, 30, 40% από τις τιμές που αγοράζουν οι υπόλοιποι επενδυτές. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και αυτούς οι οποίοι θα αγοράσουν. Και ποιοι θα είναι αυτοί? Θα είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ένα θετικό μακροοικονομικό σενάριο στην ελληνική αγορά. Βλέπουν κάποιες ελκυστικές αποτιμήσεις στις ελληνικές τράπεζες. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι εκτιμούμε ότι οι αποτιμήσεις που θα βγουν θα είναι περίπου στο 30 με 40% της λογιστικής τους αξίας όταν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας διαπραγματεύονται σε περίπου διπλάσια αποτίμηση. Συνεπώς κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει και πιστεύει σε ένα θετικό μακροοικονομικό σενάριο για την Ελλάδα,
Δεδομένου ότι οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν ήδη κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση ανωδική, ο καλύτερος τρόπος να το κάνει είναι αγοράζοντας τις ελληνικές τράπεζες. Οπότε αυτές οι δύο δυνάμεις, κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι είναι οι οποίες θα κοιτάξουν να βρουν το νέο επίπεδο ισορροπίας των τραπεζικών μετοχών. Μάλιστα. Οπότε όταν δούμε τις νέες μετοχές των ελληνικών τραπεζών να μπαίνουν στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναμένουμε αναταράξεις. Αναταράξεις έχουμε ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί έως ότου βρεθούν κάποια νέα επίπεδα ισορροπίας. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η προοπτική αναδιάθρωσης του χρέους, η οποία θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν μαγνήτης για τους επενδυτές. Λέτε. Εφόσον έχει θετική κατάληξη. Μάλιστα. Σε αυτό όλο το παιχνίδι που αναμένουμε να γίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο με την εισαγωγή των νέων μετοχών μετά τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών, τι ακριβώς κάνουν οι υπόλοιπες μετοχές? Ακολουθούν το δρόμο τους? Γιατί τώρα αυτές τις μέρες που παρατηρούμε την πτώση των τραπεζικών μετοχών, βλέπουμε ότι συμπαρασύρονται και οι υπόλοιποι, κυρίως δικτωβαροί τίτλοι. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι λογικό. Κάποιοι οι οποίοι αναζητούν ρευστότητα, να κάνουν κάποιες ρευστοποίησεις για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις αυξήσεις. Μάλιστα. Όταν δούμε τις ανακεφαλαιοποίησεις, όταν δούμε από Δεκέμβρη, δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, από εκεί και πέρα εσείς πώς περιμένετε να κινηθεί το ελληνικό χρηματιστήριο και σε επίπεδα ενδιαφέροντος και τζίρου και συναλλακτικής δραστηριότητας? Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ανάταση του ενδιαφέροντος? Νομίζω, τουλάχιστον όσον αφορά τη συναλλακτική δραστηριότητα, ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Πιστεύω ότι η επιτυχής ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης θα οδηγήσει την αγορά μας. Θα ξεκολλήσουμε από τους τζίρους των 20-30 εκατομμυρίων την ημέρα και νομίζω θα κινούμεθα με τζίρους της τάξης των 50-60-70 εκατομμυρίων την ημέρα πολύ εύκολα. Από εκεί και πέρα η πορεία της αγοράς είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πώς υλοποιούνται οι δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και βέβαια η αναδιάθρωση του χρέους, το οποίο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε. Βέβαια, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ναι. Το οποίο σίγουρα θα δώσει πράγματα και αέρα και ανάσα στην ελληνική οικονομία και στις επόμενες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για τις τράπεζες και για την μετέπειτα πορεία της αγοράς, γιατί νομίζω αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να δούμε, όπως λέτε και εσείς, να προχωρούν και άλλα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να κλείσουν με βασικό στόχο και σκοπό να επιστρέψει και πάλι η αισιοδοξία και η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Ναι, να μειωθεί ο κίνδυνος της χώρας γενικότερα για τους επενδυτές. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Χαρατζή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί σας για το σχόλιο σας και θα έχουμε την ευκαιρία μετά το πέρας των ανακεφαλαιοποίησεων των ελληνικών τραπεζών να δούμε τα νέα δεδομένα και να τα ξανασυζητήσουμε.